Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού και του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Είναι η τρίτη μέρα του 23ου τουρνουά Ακρόπολης. Το πρώτο παιχνίδι του προγράμματος είναι ανάμεσα στη Σερβία και τη Ρωσία. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν τη δική τους ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και βέβαια τις δικές τους ξεχωριστές φιλοδοξίες για να διεκδικήσουν κάτι καλό στο επερχόμενο ευρωμπάσκετ της Πολωνίας. Μαζί μας στο σχολιασμό, όπως σε κάθε αγώνα, ο Γιώργος Λιμιάδης. Καλησπέρα, Γιώργο. Και στον αγωνιστικό χώρο, ο Κώστας Σκουλάς. Θα έχουμε την ευκαιρία να μας δώσει αρκετές ενδιαφέρουσες πληροφορίες στην συνέχεια. Προς το παρόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την έναρξη του παιχνιδιού. Αγαπάς το μυστήριο και τη δράση? Αυτή τη χρονιά το σχολείο αλλάζει. Ο Scooby-Doo μπαίνει στην τάξη και κάνει το μάθημα περιπέτεια. Gym. Σερβία-Ρωσία, σε ένα παιχνίδι το οποίο λειτουργεί ως μία από τις τελευταίες πρόβες για τις ομάδες και πιο συγκεκριμένα για τη Σερβία είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν από το Ευρωμπάσκετ. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο οποίος έχει κατασταλάξει στην ομάδα και θέλει να την ετοιμάσει όπως ο ίδιος ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον, έχω την εντύπωση. Ναι, εδώ λοιπόν και η ομάδα για την Ρωσία. Ο Ντέβιντ Μπλατ έχει τους Βοροντσέβιτς, Κουρμπάνοφ, Μπίκοφ, Φριτζόν, Μακάρτι, Σοκόλοφ, Σβέντε, Βιάλτσεφ, Μόνια, Πονκρασόφ, Καούν και Μοσγκόφ. Βλέπουμε ότι ο Σεργέι Μπίκοφ είναι αυτός ο οποίος επανακάμπτει στις τάξεις των Ρώσων, είναι ο βασικός point guard της ομάδας. Μια σημαντική λύση για τον David Blatt, τον οποίο βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας. Ασφαλώς διαφορετική ομάδα με τον Μπίκοφ στη σύνδεσή της η Ρωσία. Εδώ είναι και η ομάδα του Ντούσαν Ίβκοβιτς, Πόποβιτς, Τέπιτς, Ματσβαν, Έρτσεκ, Κέτσμαν, Μάρκοβιτς, Τρίπκοβιτς, Μπιέλιτσα, Κρίστιτς, Πέροβιτς, Βελίτσκοβιτς και Πάουνιτς. Στην ομάδα του Ντούσαν Ίβκοβιτς ο Μίλαν Ματσβαν, ο οποίος χθες δεν χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι κόντρα στους Λιθουανούς. Το ΆΚΑ δεν έχει πολύ κόσμο σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Εδώ και οι διαιτητές του αγώνα, οι κύριοι Βορεάδης, Μουζάκης και Σόμος. Το ελληνικό τρίο που θα διευθύνει τον αγώνα ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρωσία και την Σερβία, η οποία επιδιώκει να επανέλθει στα ψηλά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αυτός είναι ο στόχος των πλάβη. Εδώ οι πέντε πρώτοι: Τέπιτς, Μάρκοβιτς, Τρίπκοβιτς, Πέροβιτς και Βελίτσκοβιτς. Βελίτσκοβιτς, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι χθες, ήταν ο καλύτερος στην νίκη επί των Λιθουανών. Και εδώ οι πέντε πρώτοι για τους Ρώσους: Βοροντσέβιτς, Μπίκοφ, Σοκόλοφ, Πονκρασόφ και Μακάρτι. Γιώργο, η Ρωσία τι μπορεί να περιμένει αυτή τη στιγμή με τον Μπίκοφ στην ομάδα, ένας παίκτης ο οποίος έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του στη θέση του point guard? Εάν δούμε και τις δηλώσεις του Μπλατ σήμερα, τις οποίες έκανε χθες μάλλον μετά το παιχνίδι με την εθνική μας, έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την απουσία του Πόλτον στη θέση του Άσου. Και πιστεύω, βλέποντας τη Ρωσία με τον Μπίκοφ εχθές και χωρίς τον Μπίκοφ στο προηγούμενο παιχνίδι της πρεμιέρας του τουρνουά του Ακρόπολης, είναι ξεκάθαρο ότι οι Ρώσοι έχουν ανάγκη την παρουσία του Μπίκοφ, γιατί είναι ουσιαστικά ο μόνος αξιόπιστος point guard που έχουν. Οπότε νομίζω ότι παρουσιάζουν μια πολύ καλύτερη εικόνα όταν αυτός είναι στο παρκέ. Και σίγουρα, με δεδομένο το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο playmaker για τη Ρωσία, θα δούμε κατά πόσο οι Ρώσοι στο Ευρωμπάσκετ θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός τόσο δυνατού τουρνουά και πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα έχοντας όντως μόνον έναν αξιόπιστο playmaker. Κώστα, οι Ρώσοι έχουν τον Μπίκοφ, δεν έχουν τον Κριάπα όμως μαζί τους. Ποια είναι τα νεότερα από το ρωσικό στρατόπεδο για τον Βίκτορ Κριάπα? Βίκτορ Κριάπα, ο οποίος από χθες είναι εκτός για την ομάδα της Ρωσίας, μία εβδομάδα τουλάχιστον έχει χτυπήσει στο αριστερό γόνατο.
Ο David Blatt αυτό που μας είπε και λίγο πριν είναι ότι περιμένει τον Κριάπο θα τον έχει στο Ευρωμπάσκετ, αλλά δεν ξέρει κατά πόσο θα είναι έτοιμος για να υλοποιήσει τα σχέδια του όπως θέλει ο ίδιος. Όσον αφορά τον Μπίκοφ, μας είχε πει την πρώτη μέρα ότι θα επανέλθει σιγά σιγά. Χθες δεν ξεκίνησε στον αγώνα, έπαιξε όμως αρκετά λεπτά. Σήμερα τον ξεκινάει βασικό, έτσι κι αλλιώς ο Μπίκοφ είναι η βασική επιλογή του για την θέση του point guard, κυρίως αυτός. Από εκεί πέρα ο David Blatt αυτό που θέλει οι παίκτες του είναι να παίξουν μέσα στην ρακέτα. Θέλει αρκετά σκρίνο στη υψηλή να βγαίνουν χαμηλά και να παίρνουν την μπάλα. Σε αυτό το σχήμα πάντως του Blatt φαίνεται ότι ο Μπίκοφ θα έχει κυρίως εκτελεστικά καθήκοντα. Εδώ κάνει και το πρώτο σουτ, το αγώνα είναι άστοχος. Ο Πονκρασόφ ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή της επίθεσης για τους Ρώσους. Και τώρα Μάρκοβιτς για τον Τρίπκοβιτς. Το pick and roll πήγε να γίνει με τον Πέροβιτς, δεν βγήκε τελικά η πάσα. Τέπιτς. Το φάουλ στον Βελίτσκοβιτς από τον Κέλι Μακάρτι. Βλέπουμε εδώ τον 34χρονο Αμερικανό, ο οποίος αντικαθιστά τον J.R. Holden στην ρωσική ομάδα. Σεζόν οι Ρώσοι μετά την επαναφορά της μπάλας από το πλάι. Βελίτσκοβιτς παίζει με αντιπάλο τον Σοκόλοφ. Ασφαλώς είναι πιο κινητικός. Θα κάνει το τρίποντο, είναι άστοχο. Το rebound από τον Πέροβιτς και πάλι Βελίτσκοβιτς. Μια περιστροφή. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Το rebound είναι από τον Σοκόλοφ. Και τώρα ο Πονκρασόφ για τους Ρώσους. Μιλάει μπάλα στον Σοκόλοφ. Εκεί ίσως να υπήρχαν και κάποια βήματα, Γιώργο. Ναι, ήταν μια δύσκολη φάση. Έγιναν και κάποια σπροξήματα. Μάρκοβιτς. Καλό passing game από τους Σέρβους. Τελικά ο Τρίπκοβιτς είναι αυτός ο οποίος θα ανοίξει το σκορ. Το πρώτο καλάθι του αγώνα από τον Ούρος Τρίπκοβιτς. Μπίκοφ. Το τρίποντο είναι από τον Μακάρτι, άστοχο. Το rebound, τελικά υπάρχει μάχη εκεί. Το φάουλ πρέπει να είναι από τον Σοκόλοφ. Το καταλογίζει ο Μουζάκης. Εδώ σε επανάληψη η διεκδίκηση. Πάλι από τον Σοκόλοφ. Πέροβιτς. Double team πάνω του, η μπάλα βγαίνει έξω για τους Σέρβους. Τρίπκοβιτς έκανε κάτι φιλόδοξο εκεί. Ήταν καλή ιδέα, αλλά η πάσα πήγε λίγο πιο μπροστά γιατί ήρθε πάνω του όλους τους παίκτες. Ήρθε η βοήθεια από τον παίκτη που μαρκάρει τον Βελίτσκοβιτς και ήταν μόνος του, αλλά η πάσα δεν ήταν τόσο καλή. Ο Αντών Πονκρασόφ, παίκτης της Κίμκι. Πολλοί ίσως να το θυμούνται από τη θητεία του στην Τσέσκα Μόσχας βέβαια. Σε ρόλο οργανωτής, ο Κόλοφ αναζητά τον Μακάρτι από τα χέρια του Μάρκοβιτς, μπάλα εκτός. Μόλις 2 δευτερόλεπτα για τους Ρώσους για να εκδηλώσουν επίθεση. Να εδώ ο David Blatt. Οι προπονητές συνήθως δουλεύουν τέτοιες φάσεις στα 2-3 δευτερόλεπτα από πλάγια για επαναφορά. Μακάρτι θα εκτελέσει το τρίποντο υπό κακές όμως προϋποθέσεις. Ο Τέπιτς πάει για το alley-oop με τον Βελίτσκοβιτς. Δεν θα καταφέρουν οι Σέρβοι, αλλά η μπάλα παραμένει στην κατοχή τους. Μάρκοβιτς για τον Πέροβιτς. Θα στριφογυρίσει και τελικά θα πάρει το φάουλ από τον Σοκόλοφ. Σοκόλοφ ο οποίος φαίνεται να είναι επιρρεπής στα φάουλ. Σε αυτό το τουρνουά Ακρόπολης, το 23ο στη σειρά, αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στο συγκεκριμένο τομέα. Γι' αυτό και τώρα θα αποσυρθεί, θα μπει στη θέση του Καούλ.
Μία εύστοχη βολή από τον Πέροβιτς. Το σκορ στο 3-0 για τους Σέρβους. Οι Ρώσοι στα 3,5 πρώτα λεπτά. Δεν έχουν καταφέρει να βρουν στόχο στο αντίπαλο καλάθι. Αυτό είναι το πρώτο εύστοχο σούτ από τον Βοροντσέβιτς. Και μάλιστα τρίποντο. Ξεμαργαρίστηκε σωστά. Είχε το ελεύθερο σούτ. Το αξιοποίησε. Τρίπκοβιτς. Εξαιρετική συνεργασία με τον Μάρκοβιτς. Εδώ οι Σέρβοι πήγανε σε παγίδα μετά το screen πάνω στην μπάλα. Από τη στιγμή όμως που κατέβηκαν χέρια, ναι, από τον Βελίσκοβιτς. Έκανε λάθος. Εκεί ένας ψηλός παίκτης δεν πρέπει να πάει να βάλει τα χέρια του πάνω στην μπάλα. Κλείνει το κορμί του. Με το κορμί του για να οδηγήσουν σε λάθος, εφόσον υπάρχει και παγίδα. Μακάρτι θα πάρει το φάουλ στην προσπάθεια για σουτ και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Από τον Κέλι Μακάρτι που γεννήθηκε στο Σικάγο και έχει περάσει από το Ισραήλ, από την Μακάμπι Ρανανά, την Κιβάτ Σμούελ, την Μακάμπι Ρισόν και την Χάπουελ Ιερουσαλήμ πριν βρεθεί στη Ρωσία για την Δυναμό Αγίας Πετρούπολης και βέβαια την Κίμκι. Μία ελεύθερη βολή από τον Naturalize, παίκτη του Blatt. Το σκορ στο 5-4. Ο Βελίσκοβιτς επιμένει να παίξει με τον Πέροβιτς απέναντι στον Καούν αυτός. Καλό passing game, ελεύθερος ο Τέπιτς, άστοχο όμως το shoot. Το rebound είναι από τον Τρίπκοβιτς. Να λοιπόν που ο Ούρος Τρίπκοβιτς δείχνει να ξεχωρίζει μέσα από το σερβικό σύνολο, τουλάχιστον σε αυτά τα παιχνίδια του Ακρόπολης. Κυρίως είναι ξεκάθαρο ότι σε κάθε out που γίνεται, είτε είναι αυτό από την baseline είτε είναι από τη sideline, χρησιμοποιούν στην άμυνά τους άμυνα ζώνης. Το άσχολο τρίποντο ήταν και πάλι από τον Μιλένκο Τέπιτς. Φάουλ είναι στον Μπίκοφ. Μπάλα είναι απ' έξω για τους Ρώσους. Τον Κρασόφ. Ο Καούν παλεύει με τον Πέροβιτς. Τελικά ο Μακάρτι θα κάνει προσπάθεια, άστοχη. Και τώρα οι Σέρβοι προσπαθούν να φύγουν στον ευνηδιασμό. Μάρκοβιτς θα βρει τον ελεύθερο Τρίπκοβιτς, ο οποίος όμως έκανε κακό σουτ. Και τώρα οι Ρώσοι, οι οποίοι για ένα ημίχρονο χθες δυσκόλεψαν αρκετά την εθνική μας. Με βασικό συστατικό στοιχείο την άμυνα όμως. Οι διεθνείς του Καζλάουσκας τα κατάφεραν για να φτάσουν στο τελικό 71-63. Εδώ είναι το δεύτερο φάουλ του Πέροβιτς. Έπεσε πάνω στον Μπίκοφ. Ο Ρώσος με την ταχύτητά του κατάφερε να φορτώσει τον Πέροβιτς με δύο φάουλ. Εδώ του Σανίκοβιτς θα λέει με τον ψηλό του. Και αυτός είναι ο Σεργέι Μπίκοφ. Στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είχε 8,2 πόντους και 2,4 rebound. Ανά παιχνίδι. Ασφαλώς θα είναι μια σημαντική μονάδα για τη Ρωσία.
Σίγουρα όμως λειτουργούσε συμπληρωματικά στους Κυριλένκο και Χόλντεν. Τώρα εδώ το επιθετικό φάουλ από τον Νέναντ Κρίστιτς. Σε επανάληψη ο παρατεταμένος αγώνας του Σέρβου πάνω στον Βοροντσέβιτς αρκούσε για να καταλογίσει την παράβαση ο Λάζαρος Βορέαδης. Οι Σέρβοι συμπλήρωσαν τα 5 φάουλ, αλλά από τη στιγμή που είχαν κατοχή οι Ρώσοι δεν εκτελούν βολές. Και τώρα ο Καούν θα καρφώσει μετά την εξαιρετική πάσα του Μπίκοφ. Και εδώ φαίνεται η ποιότητα του Μπίκοφ και πόσο καλύτερος είναι σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ρωσία στη θέση του playmaker. Ο Καούν είχε εύκολο έργο από εκεί πέρα να κρεμαστεί στο σερβικό καλάθι. Το σκορ στο 7-5 για τους Ρώσους. Για πρώτη φορά μπροστά στο απόψινό τελευταίο παιχνίδι για το τουρνουά Ακρόπολης. Time out από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μπάσκετ έρχεται σύντομα στην ΕΡΤ. Να είστε εκεί. Theta, throw your basket to the net. Δείτε το Ευρωμπάσκετ στην ΕΡΤ. Να είστε εκεί. Επιστροφή στο ΑΚΑ. Τα 9 rebound των Σέρβων μέχρι στιγμής είναι ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο, αλλά και 0 στα 4 τρίποτα για την ομάδα του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Το σύνολο ένα του Κρίστιτς. Κάποιο σχετικό πρόβλημα εκεί στην πίεση των Σέρβων για τους Ρώσους. Τελικά κατάφεραν να περάσουν τη σέντρα στον προηγούμενο χρόνο. Καούν, εύκολο το κλέψιμο του Τρίπκοβιτς πάνω του για τον Βελίτσκοβιτς. Ψηλός ο οποίος τρέχει, ασφαλώς είναι πρικισμένος, Γιώργο. Βέβαια, είναι μεγάλο προσόν για μια ομάδα να έχει ψηλά παιδιά που τρέχουν καλά στον ευνηδιασμό. Αυτό σημαίνει ότι πας με περισσότερους παίκτες στη συγκεκριμένη κατάσταση. Καούν για τον Μπίκοφ. Ψηλό το σούτ από τον Μπίκοφ στο στεφάνι όμως. Τώρα ο Πάουνιτς που πέρασε στην πεντάδα των Σέρβων. Εξαιρετική συνεργασία των Σέρβων, Κρίστιτς, Τρίπκοβιτς, τελευταίος στην σειρά αυτή ο Βελίτσκοβιτς για το 9-7, αυτό είναι το τελείωμα της φάσης. Παρόλο που στην αρχή ο Κρίστιτς δυσκολεύτηκε να βγάλει την μπάλα από την παγίδα όταν του ήρθε δεύτερος παίκτης, αλλά τελικά βρήκαν τη λύση. Όπως βρήκε τη λύση εδώ και ο Σασακαούν για να ισοφαρίσει η Ρωσία εκ νέου, 9-9. Εδώ θα δώσει και την μπάλα στον Ποκρασόφ για μια νέα ρωσική επίθεση. Το pick and roll με τον Καούν και το foul πρέπει να είναι από τον Μάρκοβιτς. Έτσι ακριβώς. Το πρώτο foul για τον Σέρβο Playmaker. Τα δικαιώματα του Καούν στο NBA ανήκουν στους Cleveland Cavaliers. Παρ' όλα αυτά ο σέντερ της CSKA Μόσχας
δύσκολα θα μπορέσει να κάνει καριέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εδώ θα ευστοχίσει και στην δεύτερη βολή. Το σκορ 11-9 για τους Ρώσους. Και θα παραχωρήσει τη θέση του στον Μοσγκόφ. Και τώρα η πίεση από τους Ρώσους. Χωρίς όμως να γίνουν παγίδες. Κριστίτς. Προσποίηση εξαιρετική από τον Νένατ Κρίστιτς, θα πάρει το φάουλ από τον Μοσγκόφ και βέβαια δικαίωμα για βολές. Να πούμε ότι οι Σέρβοι στη 12ο Σέρβων δεν είναι ο Τεόντος έτσι σήμερα, οπότε το ρόλο του οργανωτή θα αναλάβουν ο Πάουνιτς, ο Μάρκοβιτς, ο Πόποβιτς, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά εχθές κοντά στη Λιθουανία βέβαια. Και ο Τεόντος Σίτς αγωνίστηκε μόλις 7 λεπτά χθες. Ίσως να υπάρχει και ένα σχετικό πρόβλημα κούρασης. Βέβαια, ο Ντούσαν Ιβκοβιτς έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να χτίσει την εθνική ομάδα της Σερβίας πάνω στον playmaker του Ολυμπιακού. Και βέβαια, αυτά είναι τα πλέον εγκομιαστικά σχόλια για έναν παίκτη 21 ετών. Βιάλτσεφ, το νέο πρόσωπο στους Ρώσους, και Ομόνια. Το rebound είναι από τον Μοσγκόφ. Νέα επίθεση για την ομάδα του David Blatt. Τον Γκρασόφ. Το σούτ ήταν από τον Βιάλτσεφ, άστοχο. Και αυτός είναι ο Μίλαν Ματσβάν. Για τον Πόποβιτς, κίνηση pivot ουσιαστικά από τον Σέρβο point guard, τον Μπόγιαν Πόποβιτς. Τον Γκρασόφ, με αντίβαλο τον Ματσβάν, θα τον περάσει εύκολα η πάσα στο Μοσγκόφ. Φανταστική πάσα. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Γκρασόφ έχει χαρακτηριστεί στη Ρωσία και ως ο Ρώσος Παπαλουκάς, αλλά η αστάθεια στο παιχνίδι του είναι αυτή που δεν τον αφήνει να ανέβει σε τόσο υψηλό μπασκετικό επίπεδο. Ομόνια από πολύ μακριά, και ενώ τελείωνε ο χρόνος του δεκαλέπτου θα αστοχίσει. Έτσι παραμένει το ισόπαλο σκορ 13-13 ανάμεσα στην Σερβία και τη Ρωσία. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο για την δεύτερη περίοδο του αγώνα. Στο ΆΚΑ και πάλι, εδώ που σήμερα ολοκληρώνεται το 23ο τουρνουά Ακροπόλης, την ίδια ώρα στην Άγκυρα ξεκινά ένα πολύ σημαντικό τουρνουά επίσης προετοιμασίας εν ώψη του Ευρωμπάσκετ, με τη συμμετοχή της Τουρκίας, της Κροατίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Λετωνίας και των Σκοπίων. Ασφαλώς δύο ομάδες, Κροατία και τα Σκόπια, τα οποία μας αφορούν άμεσα για την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ. Σήμερα υπάρχει και φιλικό ανάμεσα στην Ισπανία και το Ισραήλ. Από τον ισπανικό χώρο, ωστόσο, προέρχεται μια μετεγραφή μεγατόνων, καθώς ο Ρίκι Ρούμπιο τελικά φαίνεται να καταλήγει στην Μπαρτσελόνα έναντι 3,7 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν ότι υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για εξαετές συμβόλαιο του Ρούμπιο με την Μπαρσελόνα και buyout, το οποίο κλιμακωτά για το NBA θα μειώνεται κάθε χρόνο που περνά. Κρίστιτς θα στοχίσει στην πρώτη φάση του δεύτερου δεκαλέπτου. Ισορροπημένο το πρώτο δεκάλεπτο, Γιώργο. Ναι, και με ιδιαίτερη έμφαση και για τις δύο ομάδες στην άμυνα.
Οι Ρώσοι βέβαια έχουν τραγικά ποσοστά, έτσι πρόχειρα που κοίταξα το σούτ εντός παιδιάς, το ποσοστό τους είναι γύρω στο 25-27%. Εδώ όμως Γκόφ το αυξάνει κάπως, καθώς βάζει μπροστά με 15-13. Αλλά στέκονται σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε βέβαια και το πρώτο ημίχρονο με τη δικιά μας εθνική ομάδα που ήταν καλή, έχουν καλύτερη εικόνα. Οι Σέρβοι προβληματίζουν σήμερα. Κώστα, βλέπουμε και τον Ντούσαν Νίκοβιτς να τα έχει βάλει με τον Πάουνιτς. Ο Ντούσαν Νίκοβιτς τα έχει βάλει με όλους. Σήμερα από το ξεκίνημα του αγώνα φωνάζει, δεν είναι ευχαριστημένος από τις επιλογές των παικτών του. Ενώ εδώ και το κόψουμε πάνω στον Μάτσμαν από τον Μοσγκόφ. Ακριβώς, ο Μάτσμαν ο οποίος δεν έπαιξε, βέβαια, ήταν εκτός δωδεκάδα. Σήμερα τον επανέφερε ο Ντούσαν Νίκοβιτς. Από την άλλη μεριά, ο Ντέιβιντ Μπλατ έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του στην ανάπαυλα της πρώτης περίοδου για την καλή άμυνα. Βέβαια, τα ποσοστά, όπως είπε και ο Γιώργος, είναι τραγικά. Τους έδωσε πρώτη συγχαρητήρια για τις επιλογές στα σουτ. Ασχέτως αν δεν μπήκαν. Βέβαια, το καλύτερο είναι να δίνει συγχαρητήρια και να μπαίνει το σουτ. Ασφαλώς, αλλά υπάρχει και το αντίθετο, έτσι όπως ενήγησε δηλαδή ο Μπλατ. Το Μόνια πάντως πέτυχε το δεύτερο εύστοχο καλάθι για τους Ρώσους σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Εδώ θα κάνει και το κλέψιμο. Οι Ρώσοι φεύγουν στον ευνηδιασμό. Βιάλτσεφ 2-2 τελικά σταματάει την τρίπλα. Εκεί ένας πιο έμπειρος, πιο αξιόλογος ίσως γκάρτ θα έτρεχε καλύτερα σίγουρα. Ομόνια το τρίποντο. Και οι Ρώσοι στο 20-13. Διαφορά 7 πόντων για πρώτη φορά στο αυριανό παιχνίδι. Κώστα. Πάντως, από ό,τι μας έλεγε ο David Blatt λίγο πριν το ξεκίνημα του αγώνα, σε μια συζήτηση που είχαμε, ρωτώντας τον για το τι πιστεύει για το Ευρωμπάσκετ, μας είπε ότι ίσως πλην της Ισπανίας οι διαφορές μεταξύ των υπόλοιπων ομάδων, έτσι όπως έχει δει και αυτός μέχρι τώρα, είναι πάρα πολύ μικρές και όλα θα κρυθούν στις λεπτομέρειες. Και μας είπε συγκεκριμένα ότι δείτε ως παράδειγμα αυτό που έγινε χθες με την Ελλάδα, το παιχνίδι κρίθηκε στο τέλος. Και έχει δίκιο. Ότι φαίνεται ότι αν εξαιρέσει την Ισπανία, η οποία τουλάχιστον δείχνει στα φιλικά, βέβαια τα φιλικά δεν μετράνε, αλλά είναι ένα δείγμα και έχει και τις λιγότερες απουσίες, παρόλο που έχουμε πει ότι η απουσία του Καλντερόν είναι πολύ σημαντική, είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για τους Ισπανούς. Θεωρώ ότι μετά την Ισπανία οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και αναφέρομαι βέβαια σε ένα γκρουπ που περιέχει τη Ρωσία, τη Σερβία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, τη δική μας εθνική ομάδα, τους Τούρκους, τους Κροάτες. Αυτό το γκρουπ θα κυνηγήσει, κάποιες από αυτές τις ομάδες θα μπουν στην τετράδα. Τους Γάλλους, τους ξεχάσαμε. Το σκορ στο 22-15, καθώς οι Ρώσοι δείχνουν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στη δεύτερη περίοδο. Φάουλ είναι πάνω στον Πόποβιτς από τον Βιάλτσεφ. Δεύτερο ατομικό. Και η αλλαγή στη θέση του Σεργέι Μπίκοφ. Με τις ενέργειες του Βιάλτσεφ. Γι' αυτό βάλει και τον Μπίκοφ αμέσως. Πρώτη εύστοχη βολή από τον Μπόγιαν Πόποβιτς. Παίκτη τον οποίο πιστεύει αρκετά ο Ντούσαν Νίκοβιτς. Έστω και αν προέρχεται από μια κακή χρονιά, τον συμπεριέλαβε στην σερβική δωδεκάδα. Μειώνει σε 17-22. Βοροντσέβιτς για τον Πονγκρασόφ. Θα πλησιάσει, το σούτ είναι άστοχο όμως. Και τώρα ο Κρίστιτς θα πλησιάσει και θα σκοράρει εύκολα απέναντι στο Μοσγκόφ. Ο Κρίστιτς είναι πολύπειρος. Παρά τα 26 του χρόνια, ξέρει πως να παίξει κοντά στο καλάθι.
Και είναι δεδομένο ότι σε κάθε επίθεση που βρίσκεται ο Χρήστης μέσα στην πεντάδα των Σέρβων, υπάρχει ο προσανατολισμός να πάει μπάλα κοντά στο καλάθι. Μπίκοφ με την λήξη των 24ων θα πάρει όμως το επιθετικό rebound μετά το άστοχο σουτ που επιχείρησε. Και νέα αρρωστική επίθεση για την ομάδα του David Blatt. Ένας με έναν θα παίξει τον Χρήστης και θα τον νικήσει. Κοντός, πιο γρήγορος, πιο τεχνίτης. Γιατί μετά το επιθετικό rebound που πήραν οι Ρώσοι δεν είχαν γίνει σωστά τα μαρκαρίσματα. Είχε πάει τώρα ο Χρήστης πάνω στον Μπίκοφ και γι' αυτό έπαιξε ένας εναντίον ενός. Πάουνιτς θα χάσει την μπάλα, ο Χρήστης εκεί θα τη μαζέψει. Κακό όμως το τελείωμά του. Οι Σέρβοι παλεύουν αλλά δεν μπορούν να βρουν ρυθμό μέχρι τώρα, κυρίως στην επίθεση. Αυτός είναι και ο Ντούσαν Κέτσμαν, ο οποίος πέρασε στον αγώνα από τον Ντούσαν Ιβκόβιτς. Και το time out από την πλευρά του David Blatt. Το σκορ είναι στο 24-19 υπέρ της Ρωσίας, 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο ΆΚΑ, η τρίτη και τελευταία ημέρα του 23ου τουρνουά Ακρόπολης. Αυτή ίσως είναι και μία από τις πιο ενθαρρυντικές εικόνες που μπορούμε να δούμε σε ένα γήπεδο που παίζεται μπάσκετ. Αρκετά παιδιά αυτές τις μέρες στις εγκαταστάσεις του ΆΚΑ. Κυρίως κυνηγούν αυτόγραφα από τους Έλληνες διεθνείς. Αυτός είναι ο Νέναρτ Χρήστιτς. Και εδώ ο Σεργέι Μόνια. Μοσκόφ θα πατήσει καλά, αλλά το τελείωμα με το αριστερό δεν θα βρει στόχο. Τιμοφέι Μοσκόφ της Κιμ Κικέ αυτός. Καλή άμυνα του όμως πάνω στον Χρήστιτς. Τον αναγκάζει σε μια παρακινδυνευμένη πάσα. Το τρίποντο κακό από τον Πάουνιτς. Και βέβαια ολοκληρώνεται η επίθεση των Σέρβων, καθώς δεν ακούμπησε, τουλάχιστον έτσι λένε οι διαιτητές, το Στεφάνι μπάλα. Αυτό εξηγεί και ο Λάζαρος Βορεάδης στον Ντούσαν Ιβκόβιτς. Συνεπώς δεν ανανεώθηκε ο χρόνος. Κάποιος φακός επαφής έχει χαθεί. Από τον Μοσκόφ μάλλον. Μοσκόφ εκεί με τον Χρήστιτς. Ενώ ξανά είδαμε εμείς τη φάση. Πως ολοκληρώθηκε η επίθεση των Σέρβων. Κώστα, για να βρεθεί ένας φακός επαφής πάνω σε ένα παρκέ δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Τελείωσε. Βρέθηκε ο φακός. Και βέβαια ο Μοσκόφ, αλλά αναγκάζει και να βγει για να το βάλει. Και τώρα επανέρχεται. Όχι, πάει στα αποδυτήρια. Πάει στα αποδυτήρια βέβαια, ναι, γιατί θα πρέπει να τον αλλάξει. Μια πρόσμενη απολέγεια για την ομάδα του David Blatt. Και τώρα ο Μπίκοφ. Ο Πόποβιτς παλεύει και του κλέβει την μπάλα και μαζί παίρνει και το φάουλο από τον Σεργέι Μπίκοφ. Εξαιρετική άμυνα από τον Πόποβιτς. Δεν δείχνει... είναι τόσο το κλέψουμε, είναι η βουτιά που κάνει μετά για να πάρει την μπάλα. Δείχνει τη διάθεση που έχει ο Πόποβιτς να παίξει άμυνα. Και εγώ θα έλεγα ότι δείχνει να αρπάζει την ευκαιρία από τα μαγιά που του δίνει ο Ιβκόβιτς. Νέο φάουλ πάνω στον Πόποβιτς και πάλι από τον Μπίκοφ. Είναι το τρίτο του και αμέσως πηγαίνει στον ρωσικό πάγκο. Δεν περίμενα να το φωνάξει ο Blatt. Στη θέση του ο Πονκρασόφ,
Και ενώ οι Ρώσοι έχουν ολοκληρώσει τα 5 φάουλ για αυτό το δεκάλεπτο, σε αντίθεση με τους Σέρβους, στους οποίους δεν έχει καταλογιστεί ούτε ένα. Α, και Κώστα, προφανώς τώρα βρέθηκε ο φάκος, έτσι, αφού ξεκίνησε ο αγώνας και μετά. Ναι, ο Μοσκόφ πήγε να βάλει τον δεύτερο του πνευματικό, να δούμε, και απλώς τον έδωσε τώρα ο Ντούσαν Κέτσμαν στον φροντιστή της ομάδας της Ρωσίας. Συμβαίνουν και αυτά. Πόποβιτς θα μειώσει σε 24-21 οι Σέρβοι που κλείνουν την ψαλίδα στο σκορ. Μετρούν μία νίκη και μία ήττα. Αυτή είναι από την Ελλάδα, στον πόντο. Ο Γκρασόφ. Προσπαθεί να προσεγγίσει. Η πάσα είναι στον Καούν. Τελικά το καλάθι είναι από τον Βιάλτσεφ, ο οποίος θα συμπληρώσει εκεί την προσπάθεια του ψηλού. Έρτσεκ για τον Κέτσμαν. Κέτσμαν θα πάρει τον διάδρομο που το άνοιξε ο Κρίστιτς ουσιαστικά και θα σκοράρει με το αριστερό lay-up. Τον Γκρασόφ. Το φάουλ είναι εκεί χαμηλά από τον Πόποβιτς, ο οποίος δεν προλαβαίνει να στηθεί. Οι Ρώσοι, οι οποίοι έχουν βελτιώσει αρκετά τα ποσοστά τους, 47% στο δίποντο, 33% στο τρίποντο. Από την άλλη, οι Σέρβοι 6 από 6 και 25 για ακόμα ένα παιχνίδι αποδεικνύονται ιδιαίτερα άστοχοι, 0 στα 5 μέχρι τώρα. Στοιχείο το οποίο παραξενεύει, Γιώργο. Τα σούτα είναι θέμα ημέρας, δεν είναι μόνο ικανότητα, παίζει ρόλο και σε τι μέρα θα είσαι. Το λάθος από τους Ρώσους, και τώρα ο Τέπιτς για άλλη μια φορά θα ψάξει στην σερβική επίθεση τον Κρίστιτς. Από πόδι αντιπάλου εκτός αγώνα η μπάλα, 9-24 για την Σερβία. Κέτσμαν. Έρτσεκ. Θα χάσει το κάρφωμα. Μια πολύ εύκολη φάση για τον Ζόραν Έρτσεκ. Μετά την εξαιρετική πάσα του Κρίστιτς. Εδώ ίσως και από υπερβολική σιγουριά, Γιώργο. Εντάξει. Εκεί στα ψηλά, καμιά φορά. Κρίστιτς όμως θα πάρει και το φάουλ από τον Μακάρτι. Ξανά σε επανάληψη, το φάουλ είναι από τον Μόνια τελικά. Δεύτερο προσωπικό για τον Ρώσο Σταρ. Ένας από τους λίγους Σταρ που έχουν απομείνει στην ρωσική ομάδα. Μόνια που πέρασε από το NBA και του Sacramento Kings, δεν έπιασε όμως και επέστρεψε στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στη χώρα του, στην Δυνάμο Μόσχας. Οι Σέρβοι με την βολή του Κρίστιτς ισοφάρισαν μετά από πολλή ώρα. 26 όλα το σκορ. Από το 13-13 της πρώτης περίοδου. Τώρα βρισκόμαστε στα 3 λεπτά πριν το ημίχρονο. Μακάρτι για τον Μόνια, ο οποίος παίζει χαμηλά. Αυτή η πάσα, η no look pass, ήταν παρακινδυνευμένη και το πλήρωσε ο Μόνια. Το θέμα είναι ότι είχε γίνει αλλαγή. Έπαιζε με κοντύτερο αντίπαλο και πήγε να πασάρει στο κόψιμο στον παίχτη που έκοβε με ψηλότερο αντίπαλο, αντί να παίξει ένας εναντίον ενός. Το φάουλ είναι από τον Κασούν, σύμφωνα με τον Σόμο. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Ζόραν Έρτσεκ. Ξαναείδαμε τη φάση.
Ο Καούν διαμαρτυρήθηκε ότι δεν βρήκε χέρι. Και εδώ του Σανίρκοβιτς, ο οποίος έχει μια ανησυχία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Μάλλον δεν του αρέσει και πολύ αυτό που βλέπει σήμερα. Πάντως τα τελευταία λεπτά έχει βελτιώσει την εικόνα της Σερβία. Και γι' αυτό μάλιστα τώρα περνάει στο, μπροστά στο σκορ. Βέβαια τα σκαμπανεβάσματα σε τέτοια τουρνουά και σε διαδοχικά παιχνίδια με τους προπονητές να δοκιμάζουν διάφορα σχήματα και παίκτες είναι φυσιολογικά. Και το χρονικό διάστημα που παίζουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες, δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά τα 4-5 πρώτα φιλικά μετά την προετοιμασία. Δεν είναι καμία ομάδα έτοιμη ακόμα για να παρουσιαστεί καθόλου σωστή. Βέβαια το μεγάλο ερώτημα αφορά και τη δική μας, αφορά και πολλές άλλες ομάδες. Ενώ οι Ρώσοι απέτυχαν να σουτάρουν μέσα στα 24. Το μεγάλο ερώτημα που αφορά πολλές εθνικές ομάδες είναι αν θα προλάβουν να φτάσουν στο επιθετικό σημείο μέχρι το τζάμπολ της 7ης Σεπτεμβρίου στην Πολωνία. Θα το δούμε αυτό. Εδώ βλέπουμε και το 7-0 των Σέρβων στα τελευταία 2 και 13. Επίδοση που τους έδωσε το δικαίωμα να περάσουν μπροστά με 28-26. Κρίστιτς, μια κίνηση που την έχει δουλέψει πάρα πολύ στην καριέρα του και βέβαια αναγκάζει τον David Blatt να καλέσει σε time out. Σερβία-Ρωσία στο ΆΚΑ, 1 λεπτό και 59 δευτερόλεπτα για να φτάσουμε στο ημίχρονο και αυτά είναι τα συγκεντρωτικά στατιστικά που παράγουν το 30-26. Τα rebound έχει επέλθει μια ισορροπία. Βλέπουμε τους Σέρβους με 5 κλεψίματα να έχουν κάνει καλή δουλειά σε αυτό το τομέα, στοιχείο που τους βοήθησε να επανακάψουν στο σκορ. Τα 5 κλεψίματα είναι ταυτόχρονα και 5 λάθη για τους Ρώσους. Γιατί στο προηγούμενο time out, όταν υπήρχε η στατιστική απεικόνηση του αγώνα, αν έβλεπε τα λάθη, είχαν 5 οι Σέρβοι και 1 μόλις οι Ρώσοι. Και τώρα έχουν φτάσει, οι Σέρβοι παρεμείναν στα 5 και οι Ρώσοι έχουν πάει στα 6 λάθη. Και αυτό αποτέλεσε και τον παράγοντα που οι Σέρβοι βασίστηκαν για να γυρίσουν το παιχνίδι. Φριτζόν που πέρασε στο παιχνίδι για την ομάδα του David Blatt. Για τους πρωταθλητές Ευρώπης, ας μην το ξεχνάμε αυτό, κακό το σούτ από τον Βοροντσέβιτς με τη λήξη του χρόνου. Αλλαγές σε όλα τα screen για τους Ρώσους, ακόμα και σε αυτά που δεν γίνονται πάνω στην μπάλα. Παρ' όλα αυτά ο Κρίστιτς από την αριστερή γωνία θα ευστοχίσει και πάλι. Φτάνει στους 13 πόντους, είναι μακράν ο πρώτος σκόρερ όχι μόνο της Σερβίας αλλά και όλου του αγώνα. Και ο μοναδικός παίκτης που έχει διψήφιο αριθμό πόντων από όλους. Κρασόφ για τον Καούν, θα καρφώσει. Αυτό είναι το προσόν που έχει ο συγκεκριμένος παίκτης. Όταν βρεθεί στο καλάθι έχει καλό επιτόπιο άλμα, δυνατό κορμί, θα σηκωθεί και θα καρφώσει. Κακό το σούτ από τον Κέτσμαν σε Στεφάνιο που τα ξέρει πάντως καλά από τη θητεία του στο Παναθηναϊκό. Οι Σέρβοι έχουν να δώσουν ακόμη ένα φάουλ στην τελευταία επίθεση των Ρώσων. Απομένουν 22 δευτερόλεπτα. Και βέβαια αυτό φωνάζει και ο Ντουσανίδη, τους παίκτες του. Νομίζω ότι τέτοια λάθη. Και βέβαια υπάρχει κίνδυνος και για 5 δευτερόλεπτα. Ναι, εντάξει, οι διαιτές δεν το σφυρίζουν αυτό ακόμα και όταν έχουν περάσει. Άμα δεν υπάρχει πίεση από τον αμυνόμενο στην μπάλα. Βέβαια, όμως τα μετρούσε τα δευτερόλεπτα.
Αλλά όταν βλέπει τον αμυντικό να κάθεται τόσο μακριά, υπάρχει μια ελαστικότητα σε αυτόν τον κανονισμό. Πέντε δευτερόλεπτα για τους Ρώσους. Πονγκρασόφ με τον Πόποβιτς θα πλησιάσει, θα πετάξει την μπάλα. Χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι Σέρβοι ολοκληρώνουν μπροστά το σκορ, έστω και αν βρέθηκαν για αρκετή ώρα στο πρώτο ημίχρονο πίσω από τους Ρώσους. Το σκορ όμως έχει διαμορφωθεί στο 32-28 με τον Νένατ Κρίστιτς να έχει κάνει σπουδαία δουλειά. Από την άλλη πλευρά ο Καούν έχει φτάσει στους 8 πόντους, αλλά επί της ουσίας δεν έχει ξεχωρίσει κάποιος παίκτης του David Blatt. Αυτός ήταν ο Μοσγκόφ που έχασε και τον φακό του στη διάρκεια του αγώνα, αναγκάστηκε να πάει στα αποδυτήρια πρόσκαιρα. 32-28 λοιπόν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο ΆΚΑ. Εμείς θα επιστρέψουμε στην NET και βέβαια σε 10 λεπτά περίπου και πάλι εδώ στο ΆΚΑ για το δεύτερο ημιχρόνο. Στο ΆΚΑ ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο χωρίς να επιτευχθεί καλάθι από τις δύο πλευρές, το 32-28 για τους Σέρβους και η μπάλα στα χέρια του Ούρος Τρίποβιτς για τον Πέροβιτς. Πάνω στην προσπάθεια για κάρφωμα το φάουλ από τον Σάσα Καούν, δεύτερο προσωπικό για τον Ρώσο, τον απόφυτο του Kansas University, Αμερικανό αναθρεμένος, καθώς στο Λύκειο ήταν στο Florida Air Academy. Ο Πέροβιτς θα στοχίσει στην πρώτη βολή. Έχει μία στις τρεις μέχρι τώρα. Τώρα θα σημειώσει τον δεύτερο προσωπικό πόντο του. Οι Σέρβοι, πόσο και να προσπαθήσουν να μας πείσουν ότι δεν στοχεύουν ψηλά στο Ευρωμπάσκετ, νομίζω, Γιώργο, ότι δεν τα καταφέρνουν, τουλάχιστον με την εικόνα που δείχνουν σε αυτό το Ακρόπολις. Σίγουρα, όταν βλέπεις την εικόνα αυτής της ομάδας και με δεδομένες τις απουσίες που έχουν οι υπόλοιπες ομάδες, οι Σέρβοι συγκαταλέγονται στο γκρουπ, όπως είπαμε και πιο πριν, που θα διεκδικήσει κάτι καλό στο Ευρωμπάσκετ. Απλώς το δηλώνουν γιατί έχουν και μια νεανική ομάδα, δεν χρειάζεται να πέσει και βάρος σε νέα παιδιά. Η λογική είναι σωστή, γιατί αυτή τη στιγμή οι Σέρβοι κτίζουν ομάδα. Και όπως είπαν, και ο στόχος τους είναι να έχουν μια ομάδα που θα πάει πολύ ψηλά στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου το 2012. Τότε που ουσιαστικά θα βρίσκονται στην πιο μεστή ηλικία τους οι παίκτες που έχει σήμερα στη διάθεσή του ο Ντούσαν Νίκοβιτς. Το επιθετικό φάουλ είναι από τον Βελίτσκοβιτς. Αυτός είναι ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Ρωτήθηκε για την δική μας εθνική και εκτίμησε πως οι απουσίες των Παπαλουκά και Διαμαντίδη θα στοιχήσουν αρκετά. Αυτό βέβαια απομένει να φανεί, αλλά και είναι μια εκτίμηση η οποία δεν ενέχει και πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Μπίκοφ για δεύτερη φορά μένει μπάλα στα χέρια των Ρώσων σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ο David Blatt, Κώστα Σκουλά, τραβούσε τα μαλλιά του στον πάγκο. Τα λίγα μαλλιά που έχει. Είναι αλήθεια. Ναι, πολλές φωνές από τον David Blatt, καθώς βλέπει τους παίχτες του να μην εφαρμόζουν αυτά που θέλει. Παίζει ρόλο εκεί η άμυνα των Σέρβων, οι οποίοι μετά το μισό του πρώτου ημιχρόνου έχουν βελτιωθεί αρκετά. Ενώ τώρα υπάρχει κλέψιμο για τους Ρώσους. Αυτό που θέλει από τον Μπίκοφ, ενώ τώρα υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ, είναι να καθοδηγεί καλύτερα την ομάδα. Ο Μπίκοφ φαίνεται, νομίζω ότι και ο Γιώργος που έχει παίξει τη θέση του playmaker το βλέπει, ότι ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του. Έλειπε αρκετό καιρό με τον τραυματισμό στο δεξί αγκώνα, βλέπετε και το αυτό που έχει το προστατευτικό, το μαύρο προστατευτικό. Έλειπε, προσπαθεί να βρει τα πατήματά του και προσπαθεί να μάθει και τα συστήματα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος. Απόλυτα, εντάξει. Και είναι λογικό για κάθε παίκτη, και πόσο μάλλον όταν αυτός ο παίκτης είναι στη θέση του οργανωτή. Όταν λείπει καιρό, όταν μπαίνει στην ομάδα, να χρειάζεται ένα χρόνο προσαρμογής. Αυτό ισχύει για κάθε παίκτη. Είδαμε για τον Τεόντοσιτς να κάθεται στον πάγκο των Σέρβων χωρίς να πάρει φανέλα απόψε. Ο Μπίκοφ εκτέλεσε τις βολές
και η Ρωσία μειώνει στο 33-30, ενώ θα έχει και την μπάλα απ' έξω σε αυτό το αντιαθλητικό φάουλ, στο οποίο ο Βορεάδης τιμώρησε την πρόθεση και όχι βέβαια την βαναυσότητα του μαργαρίσματος. Βιάλτσεφ θα αναζητήσει την πάσα προς τον Καούν, αυτός όμως από πολύ κοντά δεν θα τα καταφέρει, θα τα βάλει εδώ με τον εαυτό του, καθώς υπέπεσε και σε φάουλ το τρίτο προσωπικό. Εδώ πάντως είναι μια αντίδραση ενός ψηλού παίκτη η οποία συνηθίζεται μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να προσπαθεί να κόψει την κίνηση του αντίπαλου κοντού. Ο Ούρος Τρίπκοβιτς πέρασε στην πεντάδα των Σέρβων. Πάνω του βασίζει πολλά ο Ιβκοβιτς. Να τώρα και η πάσα στον Πέροβιτς, μισό καλάθι ουσιαστικά. Χρειαζόταν μόνο μια προσποίηση για να ξεμαργαριστεί ο ψηλός. Το σκορ στο 35-30 για τους Σέρβους. Βιάλτσεφ. Καλή άμυνα από τον Κέτσμαν. Πετά την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ο Ιβκοβιτς δίνει τις τελευταίες εντολές στον Πάουνιτς. Θα πάρει τη θέση του Κέτσμαν. Ναι, εδώ ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έπιασε στους πράσινους, έστω και αν τα πήρε όλα μαζί τους. Παρ' όλα αυτά στη Σερβία θεωρείται και είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Το άστοχο τρίποντο ήταν από τον Πονκρασόφ. Νέο επιθετικό rebound όμως από τους Ρώσους, οι οποίοι κάνουν θράψεις στο συγκεκριμένο τομέα. Έχουν κερδίσει 7 και 11 αμυντικά. Μόνια για τον Σοκόλοφ. Καλή η άμυνα από τον Μάρκοβιτς. Με εδώ ο David Blatt. 6 μόλις δευτερόλεπτα στη διάθεση των Ρώσων για να γλιτώσουν επίθεση. Μπίκοφ θα πάρει το φάουλ από τον Πάουνιτς. Με έξυπνη κίνηση. Βάλα και πάλι από πλάγια για τους Ρώσους σε ολόκληρη επίθεση τώρα. Σοκόλοφ θα παίξει ένας με έναν τον Πέροβιτς. Εκεί ή φάουλ βήματα. Σίγουρα βήματα πάντως. Το θέμα είναι ότι οι Σέρβοι παίξαν πολύ καλή άμυνα. Αρνήθηκαν τις πάσες από τον Σοκόλοφ και τον αναγκάσαν να παίξει ένας εναντίον ενός, ξεκινώντας ψηλά από το τρίποντο και πήγε χαμηλά στο low post. Εδώ η μπάλα θα χτυπήσει στα πόδια του Βελίτσκοβιτς και θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το είδαμε σε επανάληψη. 6 λεπτά ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Οι Σέρβοι διατηρούν το προβάδισμα 35-30. Σε ένα νεανικό σύνολο όπως είναι αυτό τον Πλάβη, σίγουρα η κάθε νίκη ανεβάζει ψυχολογία, Γιώργο. Βέβαια. Όταν μιλάμε για μια ομάδα που έχει νέα παιδιά, σίγουρα αν και το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που μετράει, χρειάζονται τις νίκες για να αποκτούν ψυχολογία. Το φάουλ είναι από τον Βιάλτσεφ. Τρίτο προσωπικό και βέβαια δικαίωμα για βολές στον Πέροβιτς. Το time out είναι από τον David Blatt. Διαφημίσεις και πάλι μαζί. Πέντε λεπτά και 44 δευτερόλεπτα ακόμη για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο στο ΆΚΑ. Είναι το τελευταίο παιχνίδι για την Σερβία και τη Ρωσία στο 23ο τουρνουά Ακρόπολης, το οποίο φέτος συγκέντρωσε σπουδαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και βέβαια έδωσε την ευκαιρία σε φίλους του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ να έρθουν εδώ στο ΆΚΑ και να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες συναντήσεις, πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούν και σε συλλογικό επίπεδο. Ασφαλώς. Άστοχες οι βολές από τον Πέροβιτς. Έχει 2 στις 6 ο Σέρβος, ψηλός, τον οποίο χρησιμοποιεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Ιβκοβίτς στο απόψινο παιχνίδι. Μπίκοφ θα σταματήσει στο high post. Το rebound είναι από τον Σοκόλοφ. Θα πάει για το κάρφωμα και τελικά το φάουλ από τον Πέροβιτς. Να εδώ γεννημένος στο Osijek ο Κώστα Πέροβιτς, παίκτης της Ισπανικής Βαλένθια. Και αυτός είναι ο Μακάρτη, ο οποίος επέστρεψε πείτε από αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε εδώ τον Σοκόλοφ με τον χαρακτηριστικό τρόπο που στάρει βολές με το ένα χέρι. Μηδιάματα και από τους Σέρβους στον πάγκο. Θα στοχίσει και στην δεύτερη. Πάντως το μηδιάμα δεν είναι για τον... Είναι για το πείραγμα από την κερκίδα. Ναι. Το οποίο πείραγμα από την κερκίδα δεν έχει λείψει αυτές τις μέρες στο ΆΚΑ. Κυρίως απέναντι στους αντιπάλους της Εθνικής, αλλά και όχι μόνο. Να το λίμα από τον Κώστα Πέροβιτς. Ωραία κίνηση. Ο οποίος φτάνει στους 6 πόντους. Και αλλαγή με τον Καούν στην πεντάδα των Ρώσων στη θέση του Σοκόλοφ. Εδώ τα ποσοστά για τις δύο ομάδες. Με 46% σου τάρουν οι Σέρβοι, με μόλις 32% οι Ρώσοι. Ασφαλώς είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Μπίκοφ. Θα παίξει με τον Καούν μπροστά στο Βελίσκοβιτς. Δεν θα τα καταφέρει. Μάρκοβιτς. Με όπλο κυρίως την ταχύτητα θα περάσει τον Βιάλτσεφ, θα πάρει και το φάουλ. Προσθέτει άλλους δύο πόντους στο ενεργητικό των Σέρβων. 37-30 από τον Στέφαν Μάρκοβιτς της Χέμοφαρ. Είναι ένας playmaker με ύψος 2 μέτρα. Ασφαλώς σύγχρονο playmaker. Εδώ και 3,5 λεπτά χωρίς σκορ για τους Ρώσους. Ασφαλώς είναι ένα σημείο κομβικό μέχρι στιγμής για την ομάδα του David Blatt, η οποία αναζητά τον Μπίκοφ στην επίθεσή της. Το τρίποντο είναι από τον Μακάρτη, άστοχο. Εύκολο το rebound μακρινό από τον Βελίτσκοβιτς. Τρίπκοβιτς έκανε μια μαγική τρίπλα. Και βέβαια έτσι απλοποιήθηκε η φάση. Η assist στον Πέροβιτς. Έτοιμο καλάθι. Ξαναείδαμε ακριβώς τι έκανε ο Ρος Τρίπκοβιτς. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ καλός πασέρ στο πικερόλ. Έχει φτάσει ήδη τις 4 assist. Κώστα. Ο David Blatt φωνάζει και φωνάζει προς τους συνεργάτες του, γιατί η μπάλα έχει μείνει στα χέρια των Ρώσων δύο φορές και έχουν κάνει ή τρεις ή τέσσερις επιθέσεις στο τέλος των 24. Πράγμα που σημαίνει ότι ή δεν κινούν καλά την μπάλα οι Ρώσοι, και τρίτη φορά που μένει η μπάλα στα χέρια τους. Σε αυτό το δεκάλεπτο, Κώστα, τους έχει μείνει και άλλες δύο φορές στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουν κάνει και επιθέσεις στο τέλος, στο τελείωμα, στα 2-3 δεύτερα πριν το τελείωμα των 24, που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία της... Στοιχείο ασφαλώς, το οποίο βαρύνει τον οργανωτή της ομάδας. Και παίζει ρόλο και η καλή άμυνα των Σέρβων, από το δεύτερο μισό του ημιχρόνου και μετά. Ναι, παίζει ρόλο και η κινητικότητα των υπολείπων παιδιών των Ρώσων. Αν βρίσκουν τρόπο να ξαμαργαριστούν και να κυκλοφορήσει σωστά η μπάλα, όπως κάνουν οι Σέρβοι. Και το τρίποδο από τον Βελίτσκοβιτς βρέθηκε μόνος του. Και βέβαια τιμώρησε και απέναντι στο Κουρμπάνο φάρκησε να πέσει πάνω του. Οι Σέρβοι, οι οποίοι έχουν ξεφύγει στο σκορ με 45-30. Ο Μπίκοφ δεν μπορεί να απαντήσει και νέος ευνηδιασμός για την ομάδα του Ντούσαν Ιβκοβιτς.
Πάουνιτς θα προσποιηθεί για τρεις, αλλά πλέον σε σετ επίθεση η Σερβή. Το φάουλ είναι από τον Κουρμπάνοφ. Και βέβαια ο David Blatt αναγκάζεται να πάει σε νέο time-out. Μικρή διακοπή και για μας και σε λίγο πάλι μαζί. Οι Ρώσοι γνωρίζουν ένα παρατεταμένο blackout στο τρίτο δεκάλεπτο. Μόλις ένα και βέβαια, ακριβώς επιβεβαιώνεται από το σκορ που μας δίνει και η στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη. 13-2 το σκορ στα 7-42 που έχουμε παίξει στο τρίτο δεκάλεπτο. Και αυτοί οι δύο πόντοι είναι αποβολές. Έχουν 0-6 δίποντα, 0-5 τρίποντα. Έχουν σκοράρει μόνο από τη γραμμή των ελευθέρων βουλών. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να επισημάνουμε για την ομάδα των Ρώσων είναι ότι δεν έχουν καμία απόπειρα εφνιδιασμού. Δεν έχουν επιχειρήσει ούτε έναν εφνιδιασμό. Και όταν έχεις μια ομάδα που αυτή τη στιγμή για 28 λεπτά δεν λειτουργεί καλά στο 5-5 και έχεις και τα κορμιά, δηλαδή μπορείς να πάρεις τα rebound, πρέπει κάποια στιγμή να βρεις έναν τρόπο να πετύχεις κάποιο καλάθι εύκολο. Να επιζητήσεις δηλαδή τον εφνιδιασμό για να ανέβει και η ψυχολογία της ομάδας. Γιατί στο 5-5 λειτουργούν πάρα πολύ κακά, πολύ άσχημα οι Ρώσοι. Βέβαια ο David Blatt κρατάει για αρκετή ώρα εκτός αγώνα τον Σεργέι Μόνια, ο οποίος έδωσε αρκετές λύσεις στο διάστημα που χρησιμοποιήθηκε. Εύστοχη η πρώτη βολή από τον Μάρκοβιτς. Εμείς ακούμε τον Κώστα Σκουλά. Είναι χαρακτηριστικά τα δύο στιγμιότυπα από τον πάγκο των Ρώσων. Καταρχήν ο David Blatt είπε στο time out του Ποκρασόφ ότι αν ξανακάνεις προσπάθεια ατομική χωρίς να δεις τους παίχτες σου θα βγεις αμέσως. Και η δεύτερη όταν γύρισε πριν έρθουν οι παίχτες στον πάγκο, την ώρα που κάλεσε time out γύρισε προς συνεργάτες του και είπε δώστε μου ιδέες για την επίθεση, έχουμε μπλοκάρει, δεν μπορούμε, πείτε μου κάποια πράγματα να κάνουμε. Και εδώ που τα λέμε, η δουλειά των βοηθών είναι και αυτή. Κάποια στιγμή που θα κολλήσει η ομάδα ή θα κολλήσει και ο πρώτος προπονητής. Δεν είναι ντροπή, Γιώργο, ίσως να έχει παρεξηγηθεί αυτό στην Ελλάδα. Όχι, βέβαια, πρέπει ο βοηθός γι' αυτό είναι, για να συμπληρώνει τον πρώτο. Να βλέπει κάποιους παίκτες που κάνουν φάουλ, κάποια μαρκαρίσματα, να τα επισημάνει στον πρώτο προπονητή. Είναι πολύ ουσιαστικός ο ρόλος των βοηθών. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι σε πολύ καλές ομάδες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πώς θα πλησιώσουν τον πρώτο προπονητή με το υπόλοιπο staff. Και μάλιστα στο NBA, εκεί όπου τα πράγματα είναι ασφαλώς πιο εξελιγμένα. Εκεί είναι διαφορετικά, γιατί υπάρχει κάθε προπονητής για συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. Επιμερίζονται κάποια συγκεκριμένα κομμάτια. Άλλοι είναι για ειδικές καταστάσεις, άλλοι είναι για την άμυνα, για την επίθεση, για τα pick and roll. Κάθε βοηθός έχει κάποιο κομμάτι που του αναλογεί. Πάλι θα τους μείνει μπάλα των Πάλι Ρώσων. Μείνει μπάλα στα χέρια των Ρώσων. Ο Μπίκοφ δεν θα καταφέρει να εκδηλώσει επίθεση. Ασφαλώς είναι ένα εφιαλτικό δεκάλεπτο για τους Ρώσους. Πάντως, Κώστα, ο Ποκρασό βγήκε. Του είπε, άμα θα ξανακάνεις ενέργεια θα βγεις, αλλά δεν τον άφησε να ξαναμπεί. Δεν έχει παίκτη να δημιουργήσει αυτό που έχουμε πει για τους Λιθουανούς. Κάποιος να κάνει ένα drive για να βγάλει μια πάσα για να σουτάρουν, να κάνουν ένα ελεύθερο σουτ. Δεν έχουν τέτοιους παίκτες οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή. Φωνές είχαμε και από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς, καθώς η πάσα του Πέροβιτς έφυγε αρκετά πάνω από τον Πάουνιτς. Χάθηκε η επίθεση για τους Σέρβους. Παρ' όλα αυτά, το σκορ είναι στο 47-30. Να και νέο λάθος από τους Ρώσους. Αυτή τη φορά από τον Κουρμπάνοφ. Ο οποίος θα υποπέσει και στο φάουλ τώρα πάνω στον Βελίτσκοβιτς. Νέα αλλαγή από τον Blatt με τον Βοροντσέβιτς στην πεντάδα στη θέση του Κουρμπάνοφ.
Ο Βιάλτσεφ παίρνει οδηγίες. Εδώ βλέπουμε από τον Αμερικανό προπονητή των Ρώσων. Ο Βελίσκοβης ευστοχεί σε δύο ελεύθερες βολές. 49-30 το σκορ. Πλέον αποκτά πολύ μεγάλες διαστάσεις για τους Σέρβους, οι οποίοι δεν κάνουν κάτι τρομερό, απλά συνεχίζουν στο ίδιο τέμπο. Μόνο που οι Ρώσοι είναι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν κάτι σωστό σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Το φάουλ τώρα είναι από τον Πόποβιτς πάνω στον Βιάλτσεφ. Να λοιπόν και πόντος για τους Ρώσους του David Blatt. Ακόμη έναν. Οι Ρώσοι που σκοράρουν αποκλειστικά με βολές αυτή την τρίτη περίοδο, και ενώ βρισκόμαστε στο τελευταίο λεπτό, και αλλάζουν την άμυνά τους σε ζώνη. Πόποβιτς. Το τρίποντο είναι από τον Πάουνιτς, άστοχο. Η μπάλα είναι για τους Ρώσους, καθώς χτυπά στο πάνω μέρος του ταμπλό. Σβέντ. Βοροντσέβιτς. Θα πλησιάσει. Δεν θα τα καταφέρει ούτε και αυτός. Ασφαλώς ολοκληρώνεται ένα δεκάλεπτο το οποίο θα δουλέψει διδακτικά για τους Ρώσους. Τελευταία φάση ήταν από τον Πάουνιτς, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο 30 το σκόρ είναι 49-32 για τους Σέρβους, οι οποίοι δείχνουν να έχουν απλοποιήσει το παιχνίδι απέναντι στους Ρώσους. Απομένει ακόμη ένα δεκάλεπτο. Θα το παρακολουθήσουμε μαζί μετά από τη σύντομη διακοπή. Άλλο ένα δεκάλεπτο για τους Σέρβους και τους Ρώσους εδώ στο ΆΚΑ, στην τελευταία μέρα του 23ου τουρνουά Ακρόπολης. Μέχρι στιγμής το σκόρ είναι στο 49-32. Έπειτα από ένα δραματικό τρίτο δεκάλεπτο για τους Ρώσους του David Blatt, οι οποίοι γνώρισαν ένα πρωτοφανές blackout. Δεν πήγε τίποτα σωστά από όσα προσπάθησαν να παρουσιάσουν εδώ στο παρκέ του ΆΚΑ. Και τώρα το φάουλ στον Μάτσβαν. Η μπάλα θα παιχτεί από πλάγια, καθώς η παράβαση του Σβέντ έγινε χαμηλά. Το τρίποντο είναι από τον Πάουνιτς, άστοχο και αυτό. Ο Πάουνιτς έχει 0 στα 3 μέχρι στιγμής. Έξω από τη γραμμή των 6-25. Σβέντ για τον Βοροντσέβιτς. Κάπου πλέον παίζει και ρόλο η ψυχολογία των Ρώσων. Πρέπει να επιτευχθούν ορισμένα καλάθια για να πιστέψουν και πάλι. Κρίστιτς. Καταλογίζονται βήματα, καθώς εκεί δεν είχε ξεκαθαρίσει ο Σέρβος τι ήθελε να κάνει. Έπαιζε με κοντύτερο αντίπαλο το Μακάρτι και έπρεπε να, αν βλέπαμε πόσο Μακάρτι του έδωσε το διάδρομο να πάει μέσα, αναμένοντας τη βοήθεια που θα ερχόταν από την αδύνατη πλευρά. Και αυτό φοβήθηκε και εκεί κάπου μπερδεύτηκε. Κακό το λέει από τον Αλεξέη Σβέντ. Η δυστοκία των Ρώσων λαμβάνει παροιμιώδεις διαστάσεις σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο πλέον. Κρίστιτς, φάουλ και καλάθι, όπως ορθώς καταλογίζει ο Μουζάκης. Οι Σέρβοι στο 51-32 και θα μπορέσουν να εκτοξεύσουν διαφορά μέχρι και το συν 20, αν ευστοχίσει ο Κρίστιτς στην βολή.
Κώστα, βλέπουμε τον Μπλατ να κοουτσάρει πλέον και μέσα από τη γραμμή, έτσι. Ακριβώς εκεί στο γήπεδο, στην γωνία, και δείχνει στο Μοσγκόφ ποιες πρέπει να είναι οι κινήσεις του. Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο, αλλά και μάλλον δείχνει και την απόγνωση του Μπλατ για τις κινήσεις των παικτών σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Από την άλλη πάντως, ο Ντούσαν Ίβκοβιτς παρακολουθεί μάλλον στο εικάτο παιχνίδι πλέον. Μακάρτι για τον Βοροντσέβιτς, το τρίποντο χωρίς τύχη και αυτό. Δεν έχουν πετύχει ούτε εντός παιδιάς οι Ρώσοι στο δεύτερο ημίχρονο. Και όταν μιλάμε για το δεύτερο ημίχρονο, μιλάμε για 12 αγωνιστικά λεπτά. Μάτσβαν για τον Κρίστιτς. Εύκολη κίνηση για τον Νένατ Κρίστιτς, ο οποίος θα διανύσει τον πέμπτο, μάλλον τον έκτο χρόνο του στο NBA. Βάλανε καλάθι. Επιτέλους, το καλάθι είναι από τον Μοσγκόφ. Έπειτα από 12 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα λοιπόν, θα σπάσουν το ρόδι οι παίκτες του David Blatt. Το σκορ στο 54-34. Ο οποίος χειροκροτεί, κάνει αλλαγές διαρκώς, προσπαθεί να ανακατέψει την ομάδα του, να βρει μια πεντάδα που θα λειτουργήσει. Έστω με υποφερτό τρόπο. Κρίστιτς κάνει ουσιαστικά ό,τι θέλει απέναντι στους Ρώσους ψηλούς. Γιώργο, διαφορά νομίζω ότι είναι εμφανής. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η περιφέρεια, δηλαδή πόσο σωστά τον τροφοδοτούν μετά τα pick and roll ή στο low post. Εδώ βλέπουμε μια πάρα πολύ καλή πάσα μέσα στην άμυνα από τον. Ο Πόποβιτς μου φαίνεται την έκανε. Mm-hmm. Ο Κρίστιτς με εξαιρετική στατιστική, 7 στις 8 βολές και 6 στα 9 δίποντα. Έχει φτάσει στους 19 πόντους. Σβέντ θα σηκωθεί για τρεις χωρίς τύχη και αυτό το σουτ. Σβέντ, ο οποίος δεν έχει σκοράρει. Και εδώ ο Πάουνιτς, εξαιρετική πάσα από τον Κρίστιτς. Εύκολο το lay-up για τον παίκτη της Οστάνδης. Πάντως, για να δούμε πόσο δεν υπάρχει συγκέντρωση στην ομάδα της Ρωσίας, στην προηγούμενη φάση ο Σβέντ ξεκίνησε να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Μάτσβαν, μου φαίνεται. Και απ' την άλλη ο Καούν ανέβαινε πάνω να του κάνει pick and roll. Δύο διαφορετικές κινήσεις δηλαδή, δύο διαφορετικές λογικές μέσα στην ίδια επίθεση. Η σωστή λογική ήταν αυτή που έκανε ο Σβέτ στο ξεκίνημα, να παίξει ένας εναντίον ενός εφόσον υπήρχε mismatch. Δεν εξυπηρετούσε τίποτα το screen πάνω στην μπάλα από τον Καούν. Πάλι μια αλλαγή θα γινόταν, πάλι με έναν άλλο ψηλό θα έπαιζε. Το κόψιμο είναι από τον Μακάρτι, αλλά η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Σέρβων. Με τον Τέπιτς, Μάτσβαν. Πάουνιτς θα τροφοδοτήσει και πάλι τον Κρίστιτς. Το φάουλ είναι από τον Καούν. Τέταρτο προσωπικό για τον Ρώσο ψηλό. Πέμπτο και αποβάλλεται. Εδώ κινήθηκε γρήγορα απέναντι στον Κρίστιτς, αλλά πήρε και χέρι πέρα από μπάλα. Έδωσε το δικαίωμα στον Σέρβο NBA'er να σουτάρει δύο ελεύθερες βολές. 6 και 17 πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει χαλάσει το τρίτο δεκάλεπτο για τους Ρώσους. Ο Κρίστιτς ευστοχεί σε μία από τις δύο βολές. Το rebound είναι από τον Μόνια καταρχήν και μετά από τον Φριτζόν. Βιάλτσεφ.
Ασφαλώς ο David Blatt θα έχει προβληματιστεί εντόνως από αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά και τι να προσπαθήσει να πρωτοδιορθώσει, Γιώργο. Κοίταξε, δέχονται δεύτερη φορά το ίδιο καλάθι. Με κίνηση στην weak side με screen και κόψιμο του Paunitz. Του Paunitz και πάσα σκαστή από τον ψηλό που παίζει στο low post. Μια κίνηση δουλεμένη από τους Σερβούς. Ναι, αλλά είναι πολύ κακή αντιμετώπιση των Ρώσων στην άμυνα. Σε αυτό το κόψιμο πρέπει να βοηθήσει κάποιος ψηλός πολύ πιο πάνω από ό,τι πάνε στη βοήθεια οι Ρώσοι. Να κλείσει το διάδρομο. Paunitz έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Θα ευστοχίσει το σκορ στο 61-34. Αν συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό, οι Σέρβοι θα πάνε και στο double score, Κώστα Σκουλά. Αυτό που λέγατε και πριν, ότι ο Blatt δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Όταν έχει δει σε 14 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα να έχει πετύχει 4 βολές και ένα δίποντο, ό,τι και να σχεδιάσει, και το μόνο έβαλε τώρα και το Ποκρασόφ, αλλά δεν βγαίνει τίποτα. Δεν υπάρχει ψυχολογία, αυτό που λέει και ο Γιώργος νωρίτερα. 5,5 λεπτά ακόμη για να διορθώσει αυτή την εικόνα η Ρωσία, αν μπορεί να διορθωθεί και ό,τι μπορεί να διορθωθεί. Εδώ ο Μάσμα κατά λάθος χτυπάει τον Μακάρτη στο πρόσωπο. Σπέβει να του ζητήσει και συγγνώμη βέβαια, γιατί άθελα συνέβη ό,τι συνέβη. Από τον Μάτς Φαν, ο οποίος κουβαλά στις πλάτες του τη φήμη του οξύθυμου. Εδώ στην άμυνα. Φριτζόν. Το φάουλ είναι από τον Τέπιτς. Ο οποίος θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Και να το καλάθι από τον Μοσγκόφ και πάλι. Είναι ο μόνος ο οποίος βρίσκει στόχο στο δεύτερο ημίχρονο για τους Ρώσους. Λέγαμε για τον Τέπιτς, ο οποίος θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα χρόνια. Σήμερα και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε παίκτη την απόκτηση του Patrick Beverley, 21 ετών point guard, με θητεία στους Arkansas Razorbacks. Αμερικανός, ο οποίος θα αγωνιστεί καταρχήν στην Ευρωλίγκα και βέβαια, Γιώργο, σε αυτές τις περιπτώσεις βλέποντας και κάνοντας είναι οι ομάδες. Ναι, βέβαια. Ενώ και ο Πανελλήνιος ήρθε σε συμφωνία με τον Ρόντρικ Μπλάκνεϊ, καθώς ο Βίλιαμ Έιβερι δεν πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή για τον Πανελλήνιο. Θεωρώ ίσως ότι βγαίνει σε καλό. Του κάτσε και καλύτερα η απώλεια που είχε με τον Έιβερι. Στις βολές είναι ο Κρίστιτς, το σκορ στο 62-36. Όχι τώρα, πόσο Έιβερι είναι κακός παίκτης. Όχι βέβαια, άλλωστε το απέδειξε πέρσι, αγωνιζόμενος με τα τρίκαλα. Αλλά ο Μπλάκνεϊ έχει μια ποιότητα, έχει παίξει και σε μεγαλύτερες ομάδες, όσο στην Ελλάδα τουλάχιστον έχει την εμπειρία της μεγάλης ομάδας. Και πάνω απ' όλα είναι υγιής, γιατί ο Έιβερι αντιμετωπίζει πάρα πολλές φορές συχνά προβλήματα τραυματισμών. Μακάρτι άστοχος και αυτός, άσχημο το φάουλ από τον Μοσγκόφ, είναι μια επικίνδυνη φάση αυτή. Ο Κρίστιτς έπεσε άσχημα πάνω στο παρκέ. Ξαναβλέπουμε, ενώ ο Σέρβος πήρε το rebound, ο Μοσγκόφ έπεσε πάνω του. Τον πήρε μαζί του, βαριά κορμιά και τα δύο. Ο Κρίστιτς πάντως κάνει θράψη στο απόψινο παιχνίδι. Ευστοχή και στις δύο βολές, το σκορ 65-36 και ο ίδιος στους 24 προσωπικούς πόντους με 12 στις 14 βολές, 4 rebound, 2 λάθη και 1 assist. Μακάρτι, η εσωτερική, βγάζει την μπάσα έξω στον Βόροντσέβιτς, στον Ποκρασόφ μάλλον. Και είναι το τρίποντο για τους Ρώσους, επί τα από πάρα πολλή ώρα.
65-39, τώρα θα πάρουν και το επιθετικό φάουλ από τον Μάτσβαν. Αυτός είναι ο David Blatt. Θα επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να διορθώσει τα κακόσα κείμενα στην ομάδα του μέχρι το τζάμπολ της Πολωνίας. Αυτός είναι ο Σεργέι Μόνια. Φριτζόν, νέο τρίποντο για τους Ρώσους, οι οποίοι δείχνουν να αφυπνίζονται σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Βέβαια, σε ό,τι αφορά το σκορ, δεν υπάρχει περίπτωση να προσεγγίσουν επικίνδυνα τους Σέρβους. Από εκεί πέρα, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που θα είναι και αρκετά εκτεθειμένοι στην αμυνά τους, επιλέγοντας άμυνα με παγίδες. Το φάουλ είναι στον Μπιέλιτσα από τον Μόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ρώσοι σουτάρουν με 32% στα δίποντα και 25% στα τρίποντα. Ποσοστά απογοητευτικά. Γκέλιτσα εύστοχος σε μία βολή, 66-42 το σκορ, το οποίο πλέον έχει για ένα τυπικό χαρακτήρα. Γκέλιτσα τώρα υπέπεσε σε δικό του φάουλ. Κογκρασόφ. Για τρεις Ομόνια, είναι εύστοχος και αυτός. Και αλήθεια είναι ότι τα εύστοχα σούτα από την περιφέρεια ουσιαστικά ανοίγουν την αντίπαλη άμυνα, δίνουν διαδρόμους. Τα χρειάζεται η κάθε ομάδα. Ναι, απλώς οι Ρώσοι βγάλανε κάποια σούτ γιατί υπήρχε δημιουργία. Δηλαδή είχαμε drive και πάσα προς τα έξω. Ένα κομμάτι παιχνιδιού το οποίο στα υπόλοιπα, στα προηγούμενα 15-16 λεπτά δεν το είχαμε δει καθόλου. Δεν είχαν καθόλου δημιουργία. Νωρίτερα σκόραρε ο Μιλέγκο Τέπιτς και τώρα το φάουλ είναι από τον Μπιέλιτσα πάνω στον Τιμοφέη Μοσγκόφ. Αγωνίστηκε στον τελικό του Euro Cup, αλλά υπάρχει time out. Πηγαίνουμε σε διαφημίσεις και πάλι επιστρέφουμε στο ΆΚΑ. Δύο λεπτά και 41 δευτερόλεπτα ακόμη απομένουν για να ολοκληρωθεί η συνάντηση ανάμεσα στη Σερβία και τη Ρωσία εδώ στο ΆΚΑ. Η ομάδα του Ντούσαν Ίβκοβιτς προηγείται με 68-45. Πήγε με ένα σταθερό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αντίθετα, οι Ρώσοι έπαθαν ένα κλακάζ μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Στο μεταξύ, στη Βυσσούνα του ΆΚΑ έχουν μαζευτεί ο Γιώνας Καζλάουσκας, ο Γιάννης Φερόπουλος και οι υπόλοιποι του τεχνικού team της εθνικής ομάδας. Παρακολουθούν αυτά τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Βλέπουμε εδώ τον Καζλάουσκας. Και αυτός είναι ο Τιμοφέη Μοσγκόφ που ευστοχεί στην πρώτη βολή. Καζλάουσκας, ο οποίος θα τεθεί σε λίγη ώρα στις 10 παρατέταρτο αντιμέτωπος με τους συμπατριώτες του. Νέα επίθεση για τους Ρώσους σε 2:38 ακόμη. Το σκορ στο 68-47 με τον Κρίστιτς να έχει σκοράρει 24 πόντους. Από τους Ρώσους μόνο ο Μοσγκόφ με 10. Έχει διψήφιο αριθμό πόντων. Το λάθος είναι από τον Βοροντσέβιτς.
βήματα, αβίαστα κιόλας. Ναι, καθαρά. Ματσβάν. Πάσα είναι για τον Βιέλιτσα. Δύσκολη. Κρίστιτς, αλλά επιθετικό φάουλ από τον Βιέλιτσα. Και απρόσεκτος ο νεαρός. Φτάνει στα 4 φάουλ. Έπεσε πάνω στον Βοροτσέβιτς. Το τρίποντο είναι από τον Φριτζόν, εύστοχο και αυτό. Οι Ρώσοι, οι οποίοι στα τελευταία 3 αγωνιστικά λεπτά έχουν καταφέρει να συμμαζέψουν κάπως την εικόνα τους, αλλά υπολείπονται 18 πόντους των Σέρβων, και ενώ είμαστε στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Φριτζόν και πάλι θα πάρει το φάουλ από τον Μπιέλιτσα, πρέπει να είναι το 5ο αν είναι στον νεαρό Σέρβο. Πράγματι ο Μπιέλιτσα περνά στον πάγκο του Ιβκοβιτς. Στη θέση του περνά ο Πάουνιτς. Φριτζόν φτάνει στους 7 πόντους, είναι αλάνθαστος. Έχει 2-2 τρίποντα και 1-1 βολή. Αλλά συνολικά η περιφέρεια των Ρώσων ήταν ιδιαίτερος προβληματική σήμερα. Κριστίτς για τον Πόποβιτς. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Πονκρασόφ. Η μπάλα και πάλι στους Ρώσους. Το περίφημο βελάκι. Εκεί έχασε την τρίπλα ο Πόποβιτς. Ήταν άτυχος τώρα. Του φύγει η μπάλα χωρίς λόγο. Να ο Μοσγκόφ θα ευστοχίσει από τα 6 μέτρα. Τιμοφέη Μοσγκόφ, ο οποίος μέσα στον κακό χαμό της Ρωσίας κερδίζει τις εντυπώσεις. Εδώ και το κλέψαμε από τον Φριτζόν. Θα τελειώσει. Να λοιπόν οι Ρώσοι που μειώνουν σε 68-56. Και είναι να αναρωτιέται κάποιος αν αγωνιζόντουσαν έτσι από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, πώς θα εξελισσόταν το παιχνίδι. Εντάξει, είναι λογικό ότι οι ομάδες να έχουν και σκαμπανεβάσμα. Δηλαδή. Και βέβαια να έχει και μια χαλάρωση και η Σερβία. Η Σερβία. Πάντως δείχνουν οι Σέρβοι αυτή τη στιγμή ότι άσχετα αν υπάρχει χαλάρωση, όσο χαλάρωση μπορεί να έχει μια ομάδα που βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας και με προπονητή τον Ιβκοβιτς, μετράει αυτό πάρα πολύ. Ενώ ο Μοσγκόφ σκοράρει και πάλι, φτάνει στους 14. Ότι έχουν πρόβλημα όσον αφορά όταν μια ομάδα τους πιέζει. Έχουν κάνει αρκετά λάθη πάνω στην πίεση των Ρώσων. Σημαντικό στοιχείο το οποίο κρατάμε εν ώψη του Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας. Το φάουλ τώρα ήταν από τον Πονκρασόφ. Τελείωσε το ημίχρονο με 5 λάθη η Σερβία και έχει 15 στο δεύτερο ημίχρονο. Και τα περισσότερα από αυτά είναι από τη στιγμή που οι Ρώσοι αποφάσισαν να πιέσουν, δηλαδή στα τελευταία 5 λεπτά του δεκαλέπτου που διανύουμε. Ο Πόποβιτς ευστοχεί και στις δύο ελεύθερες βολές. Το σκορ στο 70-58 και time out από την Ρωσία. Διακοπή και επιστρέφουμε. <Το-> 25 δεύτερα ακόμη εδώ στο ΆΚΑ για το πρώτο παιχνίδι της τρίτης και τελευταίας ημέρας του φετινού τουρνά Ακρόπολης. Σερβία 70, Ρωσία 58. Εκεί που κινδύνευε να ιτηθεί με double score, η ομάδα του David Blatt ευστόχησε σε ορισμένα τρίποντα, διόρθωσε την εικόνα της, πίεσε στην άμυνα, βγήκαν κάποιες συνεργασίες και έτσι κατάφερε να συμμαζέψει τη διαφορά.
Πάντως, Γιώργο, στα συμπεράσματα από αυτές τις δύο ομάδες και όσα είδαμε στο τουρνουά Ακρόπολης, πού καταλήγεις? Όσον αφορά τους Σέρβους, για μένα παρουσιάζεται πάρα πολύ καλή, με ομαδικό πνεύμα, με διάθεση στην άμυνα και στοιχεία που φαίνεται πάρα πολύ καθαρά ότι το έργο του προπονητή, δηλαδή η δύναμη της Σερβίας αυτή τη στιγμή είναι στον πάγκο της, με την παρουσία του Ιβκοβιτς. Οι Ρώσοι, λογικό, έχουν πάρα πολλά προβλήματα στην περιφέρεια με τις απουσίες, με την απουσία ειδικά του Χόλντεν, και ο Κυριλέκο είναι τεράστια απουσία. Νομίζω ότι έχουν πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο στην οργάνωση και στη δημιουργία του παιχνιδιού. Ο Φριτζόν θα στοχίσει στο τελευταίο τρίποντο που επιχείρησε. Το φάουλ είναι πάνω στον Μοσγκόφ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Ρώσος σέντερ. Παίκτης ο οποίος διακρίθηκε από την ομάδα του David Blatt. Και νέο time out, το οποίο ζητά ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Θέλει να δοκιμάσει τους παίκτες του σε αυτά τα τελευταία 3,2 δευτερόλεπτα που απομένουν. Εμείς θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για την ολοκλήρωση του αγώνα. Μπορεί να παραξενεύει που ο Ντούσαν Ιβκοβιτς κάλεσε σε time out μόλις 3,2 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα, και ενώ βρίσκεται μπροστά η ομάδα του με 70-58. Ωστόσο, Γιώργο, υπάρχει σκοπιμότητα. Βέβαια, είναι ειδικές καταστάσεις να φτιάξει κάποιο παιχνίδι, γιατί. Γιατί σε κάποιο παιχνίδι στο Ευρωμπάσκετ θα χρειαστούν. Να χρειάζεται ένα καλάθι σε αυτό το διάστημα. Βέβαια. Για να κερδιθεί ένας αγώνας. Εξάλλου και αυτός είναι και ο σκοπός των τουρνουά. Για να δοκιμάσει ορισμένα πράγματα, είτε σε παίκτες, να δοκιμάζει τους παίκτες σου για να δεις ποια θα είναι η τελική σου δωδεκάδα. Κάποια παιχνίδια, επιθετικά plays, τις άμυνες. Αλλά και τέτοιες ειδικές καταστάσεις. Είτε έχουν να κάνουν με το κομμάτι της επίθεσης, είτε έχουν να κάνουν με το κομμάτι της άμυνας. Μία εύστοχη βολή από τον Μοσγκόφ, το σκορ στο 70-59, και τώρα η Σέρβη. Πρώτη πάσα από τον Πόποβιτς για τον Πάουνιτς θα τρέξει, χωρίς φάουλ. Η μπάλα στον Μάτσβαν δεν θα καταφέρει να σουτάρει. Τελικό σκορ 70-59, η Σερβία επικρατεί της Ρωσίας. Επιστροφή στα Studios Net και επιστρέφουμε.